started out. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με το ραντεβού μου στο κτήμα Ριβιέρα. Εκεί με περιμένει η Αντουανέτα Κουτσουράδη, η οποία έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό θέμα για γάμο αλλά και για βάπτιση. Ντάστι Μίλλερ το ονομάζει, με την υπέροχη αυτή πρασινάδα που πολύ τη βλέπουμε σε διακοσμήσεις, αλλά λίγοι την παρατηρούμε. Δημιούργησα ένα centerpiece το οποίο το ονόμασα Ντάστι Μίλλερ. Ήθελα να δώσω πρωταγωνιστικό ρόλο μία φορά στο... όχι στο λουλούδι, αλλά στην πρασινάδα που συνοδεύει το λουλούδι. Mm-hmm. Και του έδωσα αυτή την ονομασία γιατί είναι ρομαντικό, είναι elegant, το όλο στήσιμο του στήσιμο τραπεζιού. Mm-hmm. Χρησιμοποίησα επίσης και βάσεις ξύλινες σαν κορμούς. Αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές οι βάσεις. Η Αντουανέτα μου μίλησε για τον υπέροχο αυτό στολισμό που μπορεί να γίνει φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι αλλά και χειμώνα. Όλες δηλαδή τις εποχές του χρόνου, αρκεί να το σετάρουμε με τα αντίστοιχα λουλούδια της εποχής εκείνης. Σήμερα, το Ντάστι Μίλλερ έχει συνδυαστεί με υπέροχα τριαντάφυλλα. Και είναι και για φθινόπωρο και για χειμώνα. Μπορείς να το βάλεις και αρχές άνοιξης ακόμα. Ναι. Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, πάει και είναι σε βουνό μεριά και όχι θάλασσα, ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Το στοιχείο του... Βέβαια. Του δάσους και της φύσης. Πέρλες παντού. Στο συγκεκριμένο θέμα δίνουμε έμφαση στις πινελιές, στο τραπεζομάντιλο, στο σερβίτσιο και γενικά στο κεντρικό του τραπεζιού. Διάλεξα ένα μπουκάλι διάφανο που το βρίσκουμε στο εμπόριο και υπάρχει σε διάφορα μεγέθη και το έβαψα με αυτό το περλέτο χρώμα για να δώσω αυτό το ρομαντικό, το vintage, το elegant, το σικάτο. Μαζί με την πέρλα που βλέπετε και στις συνθέσεις έχω παίξει με τη ροζ την πιο χοντρή πέρλα, ενώ στα μπουκάλια για να μην κάνει φοβερή αντίθεση, έβαλα τη λευκή. Και ταυτόχρονα μπορείς να συνδυάσεις με κάποια cupcakes, με κάποια μπισκότα. Και, να... και το πιο σημαντικό απ' όλα, αν προσέξεις, που δεν δίνει ο κόσμος σημασία, είναι το τραπεζομάντιλο. Ναι. Δεν είναι το λευκό, το κλασικό. Είναι σωστά. Λινό και έχει το χρώμα της λευκής άμμου, να το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως και το candy bar ή το whisk bar ή τέλος πάντων το τραπέζι, το οποίο είναι συνδυασμένο με τα χρώματα του Ντάστι Μίλλερ και του τριαντάφυλλου με πολλά ζαχαρωτά, τούρτες και γλυκίσματα. Τα τελευταία χρόνια το candy bar έχει την τιμητική του. Είτε έξω από εκκλησίες, είτε στο χώρο του κτήματος. Μ' αρέσουν πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Είναι ονειρεμένα. Το candy bar εστιάζει στο γλυκάκι, στο κουφετάκι, στο cupcake, στη λεμονάδα. Ούτα, στις λεμονάδες που μπορεί να είναι, γιατί μπορεί να είναι lemon bar, ας πούμε. Σωστά. Αντί για candy bar. Μπορεί να το να βάλεις και λουλούδια, μπορεί να βάλεις μπομπονιέρες έξτρα. Βλέπω εδώ, έχεις κάνει πολλές μπομπονιέρες. Έχω χρησιμοποιήσει, πουγγί, τούλι, τη λινάτσα που θεωρώ ότι η λινάτσα παίζει και χειμώνα και καλοκαίρι. Σωστά. Και έχουμε στολίσει εδώ και την τούρτα μας. Τι ωραία, τι ωραία. Οι κρεμαστές καρδούλες. Είδες. Εδώ ξεφεύγουμε από το κλασικό το cupcake και το κάνουμε σε στυλ παγωτό. Καλά, και είναι cupcake. Στην ουσία. Δηλαδή είναι το cake και η ζαχαρόπαστα. Γιατί εγώ ενθουσιάζομαι πολύ με αυτά. Γι' αυτό μου αρέσουν οι εκδηλώσεις. Κοίτα εδώ λίγο και αυτή την πρόσκληση, ας πούμε. Την έφερα μόνο αυτή, καμία άλλη. Απλά και μόνο επειδή συνδυάζεται άψογα με το centerpiece των λουλουδιών και με τα χρώματα. Και μπορεί αυτό που είπαμε, σε αυτά τα χρώματα να τα δέσουμε και για βάφτιση και για γάμο. Ακόμα και για ένα παιδικό πάρτι. Που θέλουμε έτσι λίγο να το κάνουμε πιο ρομαντικό, retro vintage. Αυτός ο συνδυασμός και στα χρώματα αλλά και στα αντικείμενα είναι καταπληκτικός. Ναι, να σου πω κάτι, μια σταχτομπούτα σε ένα τέτοιο κόσμο ονειρεμένο δεν θα ζούσε. Όχι, ένα γοβάκι μας λείπει. Αυτό μόνο μας και ένα λείπει. Μαξιλάρι. Αυτό. Το συγκεκριμένο θέμα το λάτρεψα. Ελπίζω και εσείς. Επόμενη στάση, στο Μπάλουκ στη Γλυφάδα. Εκεί με περίμενε η γλυκύτατη Χρυσούλα Κλιμπέγκου από το Think Happy. Τι μας είχε ετοιμάσει?
το πιο ωραίο, το πιο αγαπημένο θέμα των αγοριών, των μικρών αγοριών, οι δεινόσαυροι. Η Χρυσούλα είχε στήσει ένα σκηνικό μέσα στο πουθενά. Από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, το συγκεκριμένο θέμα είναι το αγαπημένο όλων των αγοριών αλλά και των κοριτσιών. Μας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή, εκεί όπου οι δεινόσαυροι είχαν δημιουργήσει το καταφύγιο τους. Το αγαπάνε πολύ τα αγοράκια. Ξετρελαίνονται τα αγοράκια. Δεινόσαυροι. Mm-hmm. Είναι το αγαπημένο τους. Και έχουμε επιλογές, μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή εδώ φτιάξαμε μέχρι και τα μπελίτσες. Το οποίο αυτό μπαίνει και για διακόσμηση στο χώρο. Ναι. Ιδανικά, ο δεινόσαυρος είναι για εξωτερικού χώρου. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπετε και εδώ μέσα, δείχνει μια χαρά. Ναι, μπορούμε να στολίσουμε έναν κήπο, μια αυλή με τους φουσκωτούς δεινόσαυρους. Έχουμε φτιάξει ταμπελίτσες με διάφορα είδη δεινοσαύρων. Τα φανταστικά φυτά μας, σε παραπέμπουν σε ζούγκλα. Και τα αγοράκια αλλά και τα κοριτσάκια ξετρελαίνονται. Είναι αυτό, αγαπημένο για θέμα. Αυτό, για παίζουν τα κοριτσάκια. Κοιτάξτε, τα αγοράκια είναι λίγο πολύ ένα θέμα αγαπημένο. Ναι. Και τα κοριτσάκια όμως, γιατί με το, έτσι όπως το στείλουμε, νομίζω ότι μπαίνει σε ένα χωριό δεινοσαύρων. Mm. Δηλαδή με τις ταμπέλες δεινοσαύρους παντού, πατημασιές μεγάλες δεινοσαύρων στη γη, χάρτινες. Τι να σας πρωτοπώ, για τον υπέροχο στολισμό, για τις μεγάλες φιγούρες, τις πλαστικές φιγούρες των δεινοσαύρων, για τα γλυκίσματα, για τις μπομπονιέρες, για το στήσιμο των τραπεζιών. Δεν έχω λόγια. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σκηνικό για τον μικρό μας ή τη μικρή μας? Από γλυκά έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μπορούμε τα πάντα να τα προσαρμόσουμε και να φτιάξουμε φατσούλες δεινοσαύρων, όψεις δεινοσαύρων, να παίξουμε στα χρώματα τα γήινα, πράσινο, καφέ, κίτρινο που ταιριάζουν πάρα πολύ. Για δωράκια παιδικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό και οικονομικό, όπως είναι, δεν ξέρω, ένα μπλοκ ζωγραφικής ίσως με εικόνα δεινοσαύρου, μίνι δεινοσαυράκια. Κάναμε ένα πάρτι πρόσφατα που βάλαμε μέσα DVD, ένα παιδικό DVD με δεινόσαυρους. Ταινία. Μια ταινία, ναι. Σε ωραία craft σακουλάκια με όμορφα αυτοκόλλητα ή και σε σακουλάκια με δεινόσαυράκια. Είναι όμως ακριβό ένα τέτοιο θέμα, γιατί βλέποντάς το από μακριά, σίγουρα δεν μου φάνηκε φθηνό. Είναι κάτι δεν ακριβό. Δεν είναι κάτι πιο ακριβό από κάποιο άλλο θέμα. Δεν ξεφεύγουμε δηλαδή. Οι δεινόσαυροι πλαστικοί είναι πλαστικοί δεινόσαυροι, δεν είναι κάτι. Αυτά είναι η ενοικίαση, έτσι. Ναι, όλα είναι ενοικίαση. Όλα είναι με ενοικίαση πέρα από τα γλυκά, έτσι. Ναι. Και τα δωράκια. Ναι, τα δωράκια. Πες μου κάτι. Για 10-15 παιδάκια, πόσο περίπου μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο στήσιμο? Ξεπερνάει τα 500 ευρώ? Για 10-15 παιδάκια δεν το ξεπερνάει. Είναι λίγα τα παιδάκια και εξαρτάται βέβαια το δωράκι. Αν η μαμά επιλέξει να βάλει ένα DVD με δεινόσαυρους, ναι, και ανεβαίνουμε στο κόστος. Αν επιλέξουμε όμως κάτι πιο απλό, μια μίνι φιγούρα δεινόσαυρου, ένα ωραίο μπλοκ ζωγραφικής, κάποια καραμελάκια, κάποιες σοκολατίτσες δεινόσαυρων, που να έχουμε βάλει αυτοκόλλητο με δεινόσαυρο, τότε όχι, δεν το ξεπερνάμε. Και όσον αφορά το τραπέζι, εντάξει, αυτό είπαμε για ένα παιδικό πάρτι, αλλά μπορεί να γίνει και για μια βάφτιση. Ακριβώς, αλλά ακόμα και στο παιδικό πάρτι, οι ενήλικες κάθονται κάπου. Συνήθως έχουμε μια ομάδα που απασχολεί τα παιδάκια και οι ενήλικες μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι, να φάνε κάτι ελαφρύ, να πιούν κάτι. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο centerpiece, στο ίδιο concept, στην ίδια λογική. Και βάλαμε και τα δωράκια πάνω στο τραπέζι για τον κάθε γονιό να το πάρει μετά για το παιδάκι. Το πάρτι των δεινοσαύρων, να είστε σίγουροι πως θα αγαπήσετε και εσείς. Όχι μόνο οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι.